πάμε στην πρώτη ζωντανή σύνδεση με εξωτερικό της σημερινής εκπομπής Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου θα συνομιλήσουμε με έναν Έλληνα ομογενή καλλιτέχνη. Είναι ο κύριος Μάριος Τζαβέλας. Κύριε Τζαβέλα, χρόνια πολλά και να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Είστε λοιπόν ένας Έλληνας ομογενής που δημιούργησε ίσως τον πιο εντυπωσιακό χιονάνθρωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και έχετε προκαλέσει αίσθηση. Ναι, εντάξει, ξέρω εγώ. Για πείτε μας δυο λόγια για αυτή την κίνησή σας και αν μπορούμε να δούμε λίγο για τη φωτογραφία. Τίποτα. Πήγαμε στο πάρκο μαζί με μια φίλη, είχε πέσει χιόνι. Να κάνουμε ένα χιονάνθρωπο στην αρχή. Μετά, έτσι όπως το φτιάχναμε, μου ήρθε η ιδέα να φτιάξουμε ένα πρόσωπο, ξέρω εγώ. Να μοιάζει με κάποιον Άγιο Βασίλη. Βλέπουμε, κύριε Τζαβέλα, και τη χαρακτηριστική φωτογραφία. Ναι. Εγώ δεν τη βλέπω, βασικά, εντάξει τώρα. Εσείς το είδατε από κοντά, δεν χρειάζεται. Ναι, οκ, εντάξει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα, βέβαια. Τα χιόνια έχουν λιώσει, γιατί ήμουν στο πάρκο πριν λίγο. Θέλει έμπνευση, εντάξει. Όμως. Θέλει έμπνευση σε ένα κεντρικό σημείο και στη Νέα Υόρκη, σωστά. Είναι στο πάρκο της Αστόριας. Ναι. Δημιουργήσατε λοιπόν έναν χιονάνθρωπο που όποιος περνούσε, νομίζω είναι εκατοντάδες οι φωτογραφίες. Μήπως χιλιάδες που κυκλοφόρησαν. Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν το περίμενα ότι θα γίνει κάποιος δώρος. Εντάξει, έτσι το φτιάξαμε μια πλάκα. Μαζευτήκαν κόσμος εκεί πέρα. Ναι. Το θαυμάζανε. Καλό, εντάξει. Σας πήρε πόσο, σας πήρε ώρες? Πρέπει να πήρε κανένα 2,5 με 3 ώρες. Είχατε μπροστά σας κάποια φωτογραφία, το είχατε ως έμπνευση στο νου σας, πώς έγινε η δημιουργία? Όχι, όχι, τι φωτογραφία, έτσι. Στην αρχή άρχισε να γίνει, έγινε κάποιο δέντρο βασικά. Ναι. Μετά άρχισε να το σκαλίζω, φάνηκε ένα πρόσωπο, άρχισε να μοιάζει με κάποιο θεό, ξέρω, και αυτό είναι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πόσο διάστημα βρίσκεστε? Είμαι 2 χρόνια τώρα. Μάλιστα, και είστε καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος που αγαπά τις τέχνες. Ζω από την τέχνη βασικά, δεν την αγαπώ, είναι τρόπο ζωής η τέχνη. Είναι εύκολο για έναν Έλληνα να βρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και να κάνει καριέρα που λέμε στο αντικείμενό του, ειδικά σε έναν κλάδο που έχει δυσκολίες? Τίποτα δεν είναι εύκολο. Πρέπει να είσαι και τυχερός, ξέρω εγώ. Δύσκολο είναι. Πάντα η ζωή του καλλιτέχνη ήταν δύσκολη. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που ένας καλλιτέχνης τα καταφέρνει χωρίς προσπάθεια. Μεγάλη. Σας λείπει η Ελλάδα? Μου λείπει η θάλασσα πάρα πολύ. Εδώ δεν έχει καμία σχέση. Το ωκεανός είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει καμία σχέση με τη θάλασσα. Ένα σημείο εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες που σας θυμίζει έντονα την Ελλάδα υπάρχει? Η Αστόρια βασικά. Η Αστόρια είναι σαν μια μικρή πόλη της Ελλάδος. Σαν μια μικρή Αθήνα. Έχει πολλούς Έλληνες εκεί η περιοχή. Πάρα, πάρα πολλούς. Η κοινότητα είναι... Να φανταστείτε, γνώρισα ένα Ισπανιόλο που δεν έχει πατήσει ποτέ στην Ελλάδα και μίλαγε απτέστρως ελληνικά. Έπαθα πλάκα. Ισπανός. Σπανιόλος από εδώ, Μεξικάνο, ξέρω κάτι. Και μίλαει ελληνικά. Στο ρωτάω από πού είσαι εσύ. Μου λέει, εγώ είμαι από Μέξικο. Στην Κρήτη έχετε έρθει, κύριε Τζαβέλα? Βέβαια, την αγαπώ την Κρήτη. Βασικά την αγαπώ για τον λόγο, επειδή είναι ο Θεοτοκόπουλος από εκεί, ο Θεός. Δεν παίζεται. Λοιπόν, θέλω η επόμενη δημιουργία σας να έχει ως επίκεντρο κάτι από την Κρήτη. Και να το παρουσιάσουμε μέσα από την εκπομπή μας τους επόμενους μήνες. Θα ξανασυνδεθούμε. Βέβαια, γιατί όχι. Γιατί όχι, βέβαια. Κύριε Τζαβέλα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Εύχομαι καλές γιορτές. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή χρονιά να έχουμε και να έχει λήξει αυτό το... Μακάρι. Αυτό με την... Να έχει λήξει, να έχει τελειώσει. Σας ευχαριστώ μείνει, πολύ. Όσο έχει μείνει από το χιόνι το άγαλμά μου στο πάρκο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζαβέλα. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας.